σε αυτή την κατάσταση την περίεργη, την αλλοπρόσαλη, την μυστήρια. Όχι! Λοιπόν, θα σας δούμε σε λίγο από τη Ρώμη για την Αθήνα. Του μαλλιού μου. Παιδιά, είμαστε στην ευτυχισμένη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μόλις ξεκινάει το vlog. Εγώ είμαι και εσείς σαν εκείνο το emoji θα σας το βάλω τώρα. Τη μαλλιά μου δεν τα άκουσα πολύ, το κάνω αυτό. Λοιπόν, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κάπου εδώ ξεκινάει το vlog του Fashion Week, του Milan Fashion Week. Ας πέσουν χειροκροτήματα. Καλό μας ταξίδι! Φτάσαμε, παιδιά, φτάσαμε στο Μπέργαμο. Τι καλά περάσαμε. Από εδώ και στο εξής βέβαια. Κάτσε μέσα στο πλάνο. Εδώ θα είναι. Από εδώ και στο εξής βέβαια έχουμε ακόμα ένα ταξίδι μέχρι το Μιλάνο. Και η βράτζα πρέπει να κάτσει πιο καλά. Το οποίο είναι πολύ χειρότερο από αυτό που κάναμε τώρα μάλλον. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο ταξίδι μας από το Μπέργαμο στο Μιλάνο και ελπίζουμε ότι θα σας δούμε από το σπίτι με άλλη φράτζα, πιο χτενισμένη. Κάποιες ώρες μετά, όχι κάποιες, άπειρες ώρες μετά και ακόμα περισσότερη ταλαιπωρία μετά, φτάσαμε. Φτάσαμε με τα χίλια ζόρια, γενικότερα τραβήξαμε άπειρη ταλαιπωρία. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά. Τα πατήτα ήταν κλειδωμένα, τα κλειδιά δεν τα βρίσκαμε, το μετρό δεν το βρίσκαμε, κοντέψαμε να πεθάνουμε για να βρούμε το μετρό. Κυριολεκτικά να πεθάνουμε. Και γενικότερα ζήσαμε μία περιπέτεια. Δράμα. Αλλά φτάσαμε στο σπίτι. Δράμα. Πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ. Είχαμε πρόγραμμα. Και τώρα είχαμε πρόγραμμα πραγματικά, κάναμε το πρόγραμμα για αύριο. Και θα πάω να κάνω ένα ντους και να κοιμηθώ, γιατί αύριο έχουμε πάρα πολύ νωρίς ξύπνημα, έχουμε 3 shows. Πώς αισθάνεσαι? Άλλα λίγη. Βαθιά η συγκίνηση. Οπότε σας αφήνουμε κάπου εδώ και θα σας δούμε αύριο το πρωί, στην πρώτη μέρα στο Μιλάνο. Στην πρώτη μέρα του Fashion Week, του δικού μας, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη. Καληνύχτα! Η πιο busy μέρα στο Μιλάνο μόλις ξεκίνησε. Εμείς είμαστε σε μία φάση πανικού, μη μας κοιτάτε τώρα που το παίζουμε λίγο cool έτσι για το vlog. Ναι, είμαστε πάρα πολύ cool people, εσείς. Αχ. Σήμερα γίνεται ένας χαμός. Όπως σας είπαμε, θα πάμε σε 3 shows. Η φράτζα δεν συνεργάζεται. Ψάχνουμε το μετρό. Για να πάμε στον προορισμό μας και να δούμε το πρώτο show. Θα πάμε backstage. Θα μας έχει μαζί της λοιπόν η Mac. Τι θα ζήσουμε? Θα ζοριστούμε, θα θέλουμε να τα πάρουμε όλα ανεξαιρέτως. Εγώ δεν υπόσχομαι ότι θα κρατηθώ. Μπορείς να κλέψω κάτι. Ενημερώνω ότι πάει. Αν λείπει κάτι, θα υποψιαστεί εμένα. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λοιπόν τα shows, θα πάμε να δούμε πώς ετοιμάζονται τα μοντέλα. Δεν θα κρύψουμε τίποτα. Αυτά. Πώς. Τώρα πρέπει να κλείσουμε για να προλάβουμε να πάμε, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο show του Αντώνιο Μάρα, θα πάμε backstage όπως σας είπαμε. Silent Joe, με αντιγράφηση και χρονοκόπηση. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα πάμε στο show του Αντώνιο Μάρα, θα είμαστε backstage, ίσως να μπούμε και στο show, θα δούμε, cross your fingers, βέβαια έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, η καλή διάθεση μετράει. Σας αφήνουμε, για να τρέξουμε, να προλάβουμε.
όπως σας είπα. Γίνεται ένας χαμός γιατί άλλοι κάνουν μαλλιά, άλλοι κάνουν μακιγιάζ, άλλοι δοκιμάζουν. Εγώ δεν ξέρω αν μαθαίνουν, ελπίζω πως ναι. Γίνεται ένας πανικός λοιπόν, αλλά εγώ θα σου μεταφέρω κάποια πράγματα που έπιασα. Όσο ήμουν εδώ backstage, είδα πάρα πολύ φυσικό μακιγιάζ σε πάρα πολλοί γίνες, φυσικές αποχρώσεις, πολύ χλωμή βάση, χλωμό πρόσωπο. Χλωμό πρόσωπο, πόσο περίεργο ακούγεται. Χλωμή βάση, εν πάση περιπτώσει, και περισσότερη ένταση στα μάτια με πορτοκαλό, κόκκινες αποχρώσεις, καφέ. Βασικά είναι οι αποχρώσεις του φθινοπόρου, οι αποχρώσεις των φύλων, για να καταλάβεις καλύτερα. Με ένα πιο απλωμένο σμόκι. Τώρα, εγώ στα λέω, όπως θα στάλει και μια κοπέλα η οποία δεν έχει επαφή με το μακιγιάζ, μεγάλη επαφή. Όπως θα καταλαβαίνω εγώ, ένα πιο απλωμένο σμόκι. Πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πιάνει και εδώ στα ζυγωματικά. Καταπληκτικό. Θα το δεις, το είδες κιόλας, και ελπίζω να το δεις και στο show. Αν καταφέρουμε και πάμε και μπροστά. Σας αφήνω να προεκλανεθώ λίγο ακόμα. Ελπίζω να με ακούσατε. Τώρα ήρθε στο Μιλάνο για να μπει. Καλά, εσείς. Καλά, γεια σα, Χέμπο, για να μπω και ο πιάι. Όχι! Δεν θέλουμε να μπει στο blog. Γιατί? Μα έχει καταδείξει ήδη αυτό το πράγμα. Μα είναι όμορφη. Με όμορφη είσαι, αλλά τι είναι αυτό. Μα το ξέρει, μου λυπάει. Κούκλα, είσαι κούκλα. Αυτού, αυτού. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια καινούργια vlogger. Hello. Buongiorno. Buongiorno. Πώς αισθάνεστε? Μπέλα. Όχι μπέλα, μωρέ. Μπαίνε. Ωραία. Τραβάτε το καινούργιο σας vlog. Inception. Yes. Τραβάς το καινούργιο σου vlog. Ο Θεός να το κάνει. Πότε θα είναι online? Hopefully in 2 weeks, γιατί πρώτα θα ανεβάσω την προετοιμασία για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ωραία, ανυπομονούμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν προλάβαμε να μπούμε στο show, γιατί έχουμε άλλο show τώρα στα καπάκια, οπότε κάτσαμε backstage, είδαμε ότι είδαμε, τι να κάνουμε, στεναχωριέμαι που δεν πήγα. Αλλά θα πάμε τώρα στη σπόρτα. Έχω και την πρόσκληση. Θα φωτογραφηθώ με την πρόσκλησή μου. Reality. Reality vs Instagram. Γενικότερα το ένα, όπως σας είπα, ήταν μετά το άλλο. Και εμείς τρέχαμε να το προλάβουμε. Και γι' αυτό δεν σας μίλησα μέσα από τη Sportmax, γιατί τρέχαμε και δεν φτάναμε. Τώρα λοιπόν έχουμε μπει στο ταξί και πηγαίνουμε στο show της MSGM. Και αυτά. Αγχωνόμαστε αν δεν προλάβουμε ή όχι. Έχουμε αργήσει λίγο. Αλλά περνάμε καλά. Ναι, με καλή θέληση και ελπίδα θα τα καταφέρουμε. Επίσης πολύ ωραίο φως έχει εδώ πέρα. Εξαιρετικό. Αυτά. Θα τους δούμε εκεί. Λοιπόν, έχουμε μπει στο backstage από MSGM, όπως σας είπα. Γίνεται και εδώ ένας πανικός. Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι γεμάτο καλλιτικά
και πάρα πολύ ωραία μοντέλα και γίνεται ένας υπέροχος πανικός. Οπότε θα σας ξαναγήσουμε, θα σας δείξουμε τι τρέχει από εδώ πίσω και ελπίζω να τα πούμε σε λίγο στο κάτω. Highlighted but natural, everything's natural, no shimmers, skin with like a low blush and then just a little bit of eyeliner just in the middle of the eye and then smudged out a little bit, so it kind of gives this like it's quite a view to take on septum makeup. Yeah, perfect. We're looking forward to see the makeup. Thank you very much. Είδατε λοιπόν, γνωρίσαμε από κοντά την make-up artist η οποία μας είπε τι ακριβώς, ποιο ήταν το inspo πίσω από το μακιγιάζ αυτού του show. Και τώρα πάμε να δούμε και τα ρούχα για να δούμε κατά πόσο αυτό το make-up μας εμπνέει για να φορέσουμε αυτά τα ρούχα. Η σημερινή ημέρα τελειώνει και εμείς θα σας δούμε αύριο και ξαφνικά φώτισε η οθόνη για κάποιο λόγο. Θα σας δούμε λοιπόν... Α, έπεσε πάλι ο φωτισμός. Θα σας δούμε λοιπόν αύριο, θα σας πάρουμε μαζί μας όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε κάπου εδώ σας χαιρετάω και σας καληνυχτώ και σας φιλώ. Θα τα πούμε αύριο.
ημέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Και κάποιος αποφάσισε να κλείσει ένα story. Λοιπόν, είναι Σάββατο. Είναι η δεύτερη μέρα μας εδώ. Και σήμερα ξεκινήσαμε νωρίς τη μέρα μας. Ξεκινήσαμε να βγάζουμε φωτογραφίες. Βγάλαμε διάφορα σύνολα, θα το δείτε. Και τώρα θα πάμε να τριγυρίσουμε σε διάφορα μέρη. Θα καταφέρω να περπατήσω χωρίς να πέσω. Ωραία. Και αυτό, θα σας πάρουμε μαζί μας. Η Κατερίνα εδώ είναι ετοιμοπόλεμη. Είσαι? Ωραία. Οπότε όλα θα πάνε τέλεια. Και εσείς θα είστε μαζί μας στο Μιλάνο. Στο φάσιο που ήταν. Ζήσατε την παρολίγο πτώση μου. Γιατί πριν λίγο παραπάτησα και θα βρισκόμουν τα νάσκελα. Αλλά την γλίτωσα. Λοιπόν, θα σας δούμε σε λίγο. Από τη Ρώμη για την Αθήνα. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Awaken my heart, the start of something that would go on way too long. Και θα σας πούμε πού πηγαίνουμε τώρα. Πηγαίνουμε στο press presentation της Touch. Και αυτή είναι η τρίτη απόπειρα να σας το πούμε. Και εκεί λοιπόν θα δούμε όσα φάνηκαν στο show και δεν είμαστε εμείς. Οπότε θα τα δούμε σήμερα στο press presentation. Θα σας βάλουμε και εσάς μέσα. Πού σας πάμε σε αυτό το ταξίδι? Σας έχουμε πάει παντού. Ούτε πρόσκληση δεν χρειαστήκατε. Βγάζουμε κασπασμένα από το προηγούμενο ταξίδι που δεν είδατε τίποτα. Πραγματικά, τι μου λες, αλλά ας μην το μελετάμε. Όχι, και έχουμε καμιά καντεμιά και σε αυτό. Κάνουμε το κάποιο, κύριε. Κύριε. Ναι. Και φτύνουμε τον κόρφο μας. Κουνήσω από τη θέση σου. Κουνιέμαι, περπατάω. Αυτά προς το παρόν, φίλες και φίλοι. Πηγαίνουμε και σας παίρνουμε και εκεί. Κατερίνα τραβάει stories εδώ πέρα. Εγώ το κάνω. Τραβάω και stories. Το ότι τη δίνω την ευκαιρία να τραβήξει κάποιο. Βρε, κάνε εστίαση, σου λέω. Το ότι τη δίνω την ευκαιρία να βγάλει story με εμένα μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτό για να καταλάβετε πόσο μεγάλη καρδιά είμαι. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν το χρεώνω με αυτά τα stories. Θα τα χρεωτήσω. Τα είδαμε, δεν είδαμε τις άνοιξες καλοκαίρι, είδαμε τα χειμερινά, τα τωρινά δηλαδή. Και τώρα περιφερόμεθα, γιατί σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, τη Μαρία του φωτογράφου που είχα γνωρίσει στο Λονδίνο. Και μαζί της θα είναι και η Ιζαμπέλα, είναι μια blogger από Λονδίνο και αυτή, θα σας τη γνωρίσουμε. Είναι φανταστική, οπότε ανυπομονούμε πολύ να γνωριστούμε από κοντά. Σε βάρεσα κιόλας. Sorry. Και αυτό, λίγο κάνουμε τους tourists στο παρόν. Εδώ τι έχουμε. Και μετά θα πάμε εκεί πέρα να πιούμε ένα Aperol Spritz. Γιατί εγώ ξέρετε ότι χωρίς Aperol Spritz δεν μπορώ. Χορηγούμενη. Ναι. Ένα
update λοιπόν για το τι κάνουμε τώρα. Δεν σας πήραμε στο καφέ γιατί λέγαμε ότι είναι λίγο awkward να βγάλουμε την κάμερα τώρα μπροστά στις κοπέλες. Και ειδικά μπροστά στην Ιζαμπέλα που δεν την είχαμε ξαναγνωρίσει, οπότε δεν βγάλαμε. Θα σας αφήσω παρόλα αυτά το προφίλ της αν θέλετε να το τσεκάρετε από κάτω. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε να φάμε τη ζωή μας όλοι. Ξαναπες το, θα φάμε. Θα φάμε πίτσα. Πάρα πολύ δυνατά το φώναξα. Σε ένα μαγαζί το οποίο έχουμε ξαναδεί, έχουμε ξαναπάει. Και αυτό και μετά θα γυρίσουμε να δουλέψουμε. Οι κοπελίδες της φωνάζουν πάρα πολύ όπως ξανά. Θα γυρίσουμε να δουλέψουμε, να φτιάξουμε τις φωτογραφίες, να δείτε εσείς τι έγινε σήμερα. Γιατί αλλάχθηκαν κάποια σύνολα. Πάμε να φάμε πίτσα λοιπόν. Και αυτό. Φιλάκια. Μουά. Σε αυτή την κατάσταση την περίεργη, την αλλοπρόσαλη, την μυστήρια, εγώ ήρθα να σας πω καληνύχτα, γιατί πέφτουμε για ύπνο και θα σας δούμε αύριο, ελπίζω όχι έτσι. Είναι πραγματικά περίεργη. Δεν είναι καλημέρα βέβαια, είναι μία η ώρα το μεσημέρι. Εμείς κλασικά ξυπνήσαμε και κάναμε φωτογράφηση. Και τώρα θα πάμε στην παρουσίαση. Βασικά είναι ένα RC appointment της Max Mara και της Sportmax. Οπότε θα σας πάμε και εκεί να σας δείξουμε τι συνέβη στο catwalk και τι χάσαμε από Max Mara που δεν προλάβαμε να έρθουμε. Αυτά. Και θα σας δούμε σε λίγο. Λοιπόν, και τώρα έχουμε έρθει κοντά στο show της Dolce, γιατί πέρα από εμένα που έχω δουλειά εδώ, έχει δουλειά και η Κατερίνα, γιατί είδαμε ότι θα είναι πάρα πολλές μεγάλες bloggers, θα είναι και γενικά έτσι celebrities, οπότε η Κατερίνα θέλει να κάνει τη δουλειά της και να φωτογραφίσει, οπότε πάω κι εγώ από πίσω παρατραγάμενος. Και αυτά, και αν μπορέσουμε και αν θέλει η Κατερίνα να το τελειώσει τη δουλειά της, μπορεί να σας τραβήξει και κάποια πλάνα. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί είναι Dolce και καταλαβαίνετε ότι θα γίνεται ένας ψιλοχαμός. Οπότε αυτά, και μετά θα πάμε, όπως σας είπα, weekend Max Mara, γιατί έχουμε το appointment, και μετά έχουμε και το RC της Sportmax, όπου θα τα δείτε λίγο πιο αναλυτικά αυτά που σας έδειξα και στο κάτω. Θα σας δούμε σε λίγο! Τελειώσαμε από το ραντεβού μας στα headquarters της Max Mara και είδαμε
τι είδαμε. Είδαμε πρώτα απ' όλα μία capsule collection η οποία θα βγει τον Μάρτιο και σας δείξαμε και εσάς. Και είναι από τη σειρά Weekend της Max Mara. Και είναι σε συνεργασία. Εσύ με κάτσε το μαθητούδι και τα ακούσα. Πες μου, κυρία. Διδάσκω. Και είναι μια συνεργασία τέλος πάντων με έναν Αμερικανό interior designer, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος και θα δείτε και πλάνα για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Ο οποίος συνεργάστηκε, τους έκανε κάποια prints και έχουν κάνει μια συλλογή με 11 κομμάτια. Φανταστικά, μας άρεσαν πάρα πολύ και όπως σας είπα θα βγουν το Μάρτιο. Και μετά πήγαμε στην Sportmax, στην οποία εγώ είχα δει και το show, αλλά ήταν τέλειο το να πας στο Recy Appointment και γενικά όποιος έρθει σε κάποιο Fashion Week και του δοθεί ευκαιρία να πάει σε DC Appointment. Είναι πολύ καλό γιατί σου εξηγούν ακριβώς τι είναι το κάθε κομμάτι, ποια ήταν το inspiration, τι υφάσματα χρησιμοποίησαν και γενικότερα μας είπανε ότι αυτή η συλλογή για την άνοιξη και το καλοκαίρι ήταν εμπνευσμένη από τα sports και γενικά έκαναν πάρα πολύ research, αυτό μας είπανε. Και τα υφάσματα και τα σχέδια ήταν εμπνευσμένα από σανίδες του surf, ήταν τα υφάσματα που χρησιμοποιούν και τα water sports και γενικά ήταν εμπνευσμένα από όλα όσα έχουν να κάνουν με τα water sports. Και ήταν τέλεια. Και εμείς έχουμε μπει τώρα σε mood καλοκαιρινό. Βέβαια δεν απέχει πολύ η κατάσταση έξω με το επόμενο καλοκαίρι. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς και τώρα θα πάμε να φάμε, γιατί όπως πάντα πεινάμε. Εγώ πεινάω σου. Εγώ δεν χρειάζεται να το πω, είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Και τώρα λοιπόν θα πάμε να φάμε πίτσα, οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Και πάσα! Τελειώσαμε τα φαγητά μας και τα κρασιά μας και τα κρασιά μας και τα προσέκα μας. Κάνουμε βόλτες τώρα στην Πρέρα που είναι η απέναντι μας γειτονιά εδώ στο Μιλάνο που είναι τέλεια και αν βρεθείτε στο Μιλάνο πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε να την περπατήσετε όλα τα στενάκια της. Έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά για φαγητό, πάρα πολύ ωραία μαγαζιά για κρασί, φακοί μου στεγνώνουν και με ενοχλούν. Πολύ ωραία μαγαζιά για καφέ, είναι τέλεια πανέμορφα και κάνουμε τη βόλτα μας και λέγαμε πόσο θα θέλαμε να ζούμε εδώ πέρα. Εγώ δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να ζω στο Μιλάνο. Και κάνουμε όνειρα γιατί αύριο φεύγουμε. Και επίσης λέμε ότι πώς θα περάσει ο καιρός για να έρθει πάλι το επόμενο Fashion Week, το Φεβρουάριο. Αλλά τι να κάνουμε. Θα αρκεστούμε στο ότι δεν τελειώνουν εδώ τα Fashion Weeks και έρχεται μάλλον το Fashion Week του Παρισιού. Το περιμένεις πώς και πώς? Το περιμένω πώς και πώς, γιατί έχω να κάνω μια καταγγελία για τη σημερινή αποτυχία θα τη χαρακτήριζα. Γιατί? Γιατί σήμερα πήγαμε στο show του τον Dolce & Gabbana. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο. Είχε απίστευτο κόσμο. Δεν μπορούσαμε οι φωτογράφοι να πάμε πουθενά, ήταν γεμάτο κόσμο μπροστά. Άσχετο με τη δουλειά τη δικιά μας. Λίγο εκνευρίστηκα, μπορώ να πω. Πιστεύεις ότι, πες το διάλογο αυτή τη φράση, γιατί είμαι έτσι. Πιστεύεις ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα στο Παρίσι δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύω. Ωραία. Αλλά επειδή υπήρξαν show, τα οποία ήταν στο διάολο το κέρατο. Μια θετική προσέγγιση. Αλλά ήταν τουλάχιστον απομακρυσμένα από τους δρόμους και μπορούσες να πας να βγάλεις φωτογραφίες σαν άνθρωπος, να αλληλεπιδράσεις με τους bloggers. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ακόμα και στη Sportmax ήταν καλύτερα, που ήταν δρόμος κεντρικότατος επίσης. Σήμερα ήταν ένα χάλι, ένα δράμα έζησα. Άντε. Καταγγελία σοκ. Καταγγελία σοκ. Πόνος, οργή και νεύρα. Και κανένα zoom. Όχι κανένα zoom, καμία εστίαση. Λοιπόν, αυτά ήταν αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε αυτές τις ώρες που τρώγαμε την πίτσα μας και πίναμε το κρασί μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι το τελευταίο βράδυ στο Μιλάνο. Και θα μου λείψει πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι που γυρνάω στο σπίτι. Και αυτό, πάμε να πάρουμε το μετρό και θα σας δούμε από το σπίτι. Γεια σας, πάμε να κάνουμε βαλίτσες. 1, 2, 3.